ξαφνικά επανέρχονται οι περιορισμοί διέλευσης στο συνοριακό σημείο διέλευσης νυμφαίας Ροδόπης από την Τετάρτη 1 Ιουλίου. Αυτό μεταξύ άλλων ανακοινώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, ότι δηλαδή στα σύνορα με την Βουλγαρία. Η είσοδος στους επισκέπτες θα επιτρέπεται μόνο από το συνοριακό φυλάκιο του Προμαχώνα, ενώ από τα υπόλοιπα σημεία εισόδου, συμπεριλαμβανομένης και της νυμφαίας, θα επιτρέπεται μόνο η διέλευση για ουσιώδεις λόγους. Ελπίζουμε πως θα διορθωθεί, να ανοίξουν και τα δικά μας τα σύνορα όπως είναι ανοιχτά της υπόλοιπης Ελλάδος, και νομίζω ότι αυτό έχει και η επιστολή που κάναμε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αλλά και στον υπουργό, τον κύριο Χαρδαλιά, και στον πρόεδρο του ΕΟΔΗ. Είναι σημαντικό για μας να είναι ανοιχτά τα σύνορα εδώ πέρα. Είναι σημαντικό για τον Δήμο Κομωτινής να μπορούν να περνάνε τουρίστες από την περιοχή μας, αλλά νομίζω σημαντικό είναι και για την υπόλοιπη περιφέρεια, γιατί όπως γνωρίζετε δεν κατευθύνονται μόνο στο Δήμο Κομωτινής, αλλά και στο Δήμο της Καβάλας, στην Θάσο και γενικότερα σε όλη την περιφέρεια. Μάλιστα. Ο κύριος Χαρδαλιάς, ο κύριος Πέτσας, σας απάντησαν σε όλο αυτό? Κοιτάξτε, στις συνεννόησεις που έχουμε αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι και αυτοί βλέπουν τους λόγους, καταρχήν, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό, να ξέρουμε τους λόγους για τους οποίους έχουν κλείσει τα σύνορα της περιοχής μας. Αυτή τη στιγμή βλέπουν δεν κάτι. Απάντηση. Περιμένουμε την απάντησή τους, όχι. Μάλιστα, στο πλαίσιο των νέων μέτρων για την έλευση επισκεπτών από ξένες χώρες, όλοι οι ταξιδιώτες με προορισμό την Ελλάδα είναι υποχρεωμένοι πριν από το ταξίδι τους να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την φόρμα Passenger Locator Form, η οποία είναι διαθέσιμη στο app Visit Greece και στην ιστοσελίδα travel.gov.gr. Στη σχετική φόρμα που είναι διαθέσιμη εδώ και λίγες ημέρες, προκειμένου οι δυνητικοί επισκέπτες να προγραμματίσουν το ταξίδι τους, περιλαμβανόταν αρχικά και το συνοριακό σημείο διέλευσης νυμφαίας Ροδόπης. Έτσι δεν ήταν λίγοι οι Βούλγαροι που, έχοντας την φόρμα εντοπισμού, κατάφεραν να περάσουν από την νυμφαία ακόμη και σήμερα. Πλέον η συγκεκριμένη επιλογή δεν είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα, ενώ οι ενδιαφερόμενοι έχουν μόνο μία επιλογή, τη διέλευση από το σταθμό του Προμαχώνα Σερών. Η κίνηση είναι αυξημένη, όπως καταλαβαίνετε. Είναι περίπου ο μέσος όρος 4.000 αυτοκίνητα την ημέρα. Μάλιστα. Και αυτό φυσικά μεγαλώνει τις Παρασκευές, τα Σάββατα και τις Κυριακές, όπως καταλαβαίνετε. Και έχουμε και περισσότερες επιστροφές τώρα, γιατί έχει ολοκληρωθεί ένας κύκλος ανθρώπων που κάναν διακοπές στη χώρα μας. Και αναφέρομαι κυρίως σε Βούλγαρους πολίτες, σε Σέρβους, οι οποίοι είναι περίπου 15.000 στον αριθμό αυτοί που έχουν περάσει μέχρι στιγμής. Και σίγουρα είναι κάποιοι από τη Ρουμανία και από κάποιες άλλες χώρες. Πολύ λίγοι όμως αυτοί. Ο κύριος όγκος όμως είναι από τη γειτονική χώρα, τη Βουλγαρία, και από τη Σερβία. Προορισμό γνωρίζετε, έχετε εικόνα? Ο προορισμός είναι από την Πιερία μέχρι και εσάς. Μάλιστα. Κυρίως όμως είναι Πιερία, Χαλκιδική, Σταυρός, και εδώ στην περιοχή της Ασπροβάλτης. Ναι, είναι πιο κοντά. Ναι, αυτοί που επιλέγουν δηλαδή τον Προμαχώνα πηγαίνουν δυτικότερα. Μάλιστα. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, υπάρχει μεγάλη αγωνία από αυτούς τους ανθρώπους. Κάποιοι από αυτούς, αρκετοί, έχουν και εδώ, σας είχα, οποίοι συμφέρονται, έχουν αγοράσει σπίτια, κάποιοι έχουν επιχειρήσεις. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον. Μάλιστα, προβλήματα δεν υπάρχουν, Κοιτάξτε, όταν αποφασίζουν 4.000 αυτοκίνητα να κατέβουν, δεν μπορεί να μην υπάρχουν προβλήματα και δεν μπορεί να μην υπάρχουν καθυστερήσεις. Κυρίως στη βουλγαρική πλευρά. Σε εμάς δεν υπάρχουν καθυστερήσεις. Ειλικρινά, είναι πολύ λίγα τα σχεδόν δευτερόλεπτα αυτά που είναι και γίνονται και οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι αυτοί που γινόντουσαν και γίνονται. Νομίζω ότι είναι απλά τα πράγματα. Όπως γίνεται στο Προμακώνα και υπάρχει ένα κλιμάκιο του ΕΟΔΗ και κάνει ελέγχους υγειονομικούς, θα μπορούσε να γίνει το αντίστοιχο και στη δικιά μας περιοχή εδώ πέρα, και το ζητήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα από τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ. Ωστόσο, αυτό που γνωρίζαμε μέχρι και σήμερα ήταν ότι μία του μηνός που θα ανοίξουν τα σύνορα για τους τουρίστες, θα υπήρχε κλιμάκιο του ΕΟΔΗ και θα έκανε τους αντίστοιχους ελέγχους. Ανταυτού λοιπόν, αντί να γίνει να δει το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, βλέπετε ότι τα σύνορα είναι κλειστά. Άρα δεν αντιλαμβανόμαστε, ενώ το γνωρίζανε ή πήραν την απόφαση χθες, θα έπρεπε πρώτα να έρθουν σε συνεννόηση με τις τοπικές κοινωνίες και μετά από αυτό θα έπρεπε να μας ενημερώσουν για ποιο λόγο τα κλείνουν. Νομίζω ότι είναι μια απόφαση που δεν υποστηρίζει τα συμφέροντα της περιοχής και πρέπει να το αντιληφθούν. Είμαστε σε συνεννόηση με τους βουλευτές της περιοχής. Υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός για όλους μας,
και κυρίως φυσικά στους ανθρώπους του τουρισμού, οι οποίοι κάτω από δύσκολες κατά ψέματα συνθήκες άνοιξαν τα ξενοδοχεία τους, άνοιξαν τα καταστήματά τους, άνοιξαν τα νοικιαζόμενα δωμάτια, προκειμένου να υποδεχτούν έστω και για δύο, για τρεις μήνες τους τουρίστες και κυρίως τους τουρίστες από Βουλγαρία και Ρουμανία. Απλώς πάντα λέγαμε, κύριε Κομνηνέ και κύριε Καραμπατζή, ότι ο κορονοϊός δεν έχει φύγει από την περιοχή μας, βρίσκεται ανάμεσά μας και δυστυχώς οι προβλέψεις μας, οι δυσίωνες αυτές τις προβλέψεις παληθεύονται. Εύχομαι πρόσχερα, γιατί τα μηνύματα που έχουμε από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Χαρδαλιά, ήταν ότι για αυτό το λόγο κλείνει προς το παρόν προσωρινά, για να πω καλύτερα, ο μετεωριακός σταθμός Νηθέας, λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων του COVID-19 στην Βουλγαρία. Διευκρινήσεις για το συνοριακό σημείο διέλευσης στην Νηθέα ζητά ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θανάσης Τσόνης, από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Στέλιο Πέτσα. Την ίδια στιγμή, έντονες είναι οι διαμαρτυρίες και του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόμπης, με τον Προέδρο Αντώνη Γραβάνη να στέλνει επιστολή στον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά και τον Υπουργό Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη. Παράλληλα, η επιστολή απέστειλε και το Επιμελητήριο Καβάλας. Σε αυτήν τονίζεται: «Με μεγάλη μας έκπληξη ενημερωθήκαμε σήμερα το πρωί για την ξαφνική απόφασή σας για το κλείσιμο της σημαντικής πύλης εισόδου της Νηθέας χωρίς προηγούμενη, όπως τα οφείλατε, ενημέρωση. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη και σημαντικότερη πύλη εισόδου, κυρίως για τους Ρουμάνους τουρίστες που έρχονται στα σύνορά μας και δυστυχώς με αυτή σας την απόφαση καταδικάζετε την περιοχή μας σε μαρασμό. Η πύλη λειτουργούσε κανονικά από την 15η Ιουνίου του 2020, όταν και ξανά άνοιξε, χωρίς πρόβλημα, και διερωτόμαστε επομένως τι άλλαξε ξαφνικά και λάβατε αυτή την απόφαση».